Εκλογές, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και θα πάμε να συναντήσουμε τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και αμοχός του Βασίλειο. Πανιερότατη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία. Χθες το ΡΙΚ παρουσίασε και την δημοσκόπησή του για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Θα θέλαμε να σχόλιο, αν έχετε ενημερωθεί ακριβώς για τα ευρήματα της δημοσκόπησης αυτής, να μας δώσετε έτσι τα σχόλιά σας για τη μάχη που γίνεται εντός και εκτός εισαγωγικών με την καλή έννοια για το τριπρόσωπο και τι αναμένετε να δούμε στις εναπομείναντες ημέρες μέχρι την Κυριακή. Φαίνεται ότι εγώ είμαι στην τέταρτη σειρά. Βέβαια, ελπίζω αυτό να είναι μέσα και στο πλαίσια του δημοσκοπικού λάθους. Ναι, ναι. Γιατί τουλάχιστον η εντύπωση που αποκομίζουμε εμείς στο δικό μου επιτελείο είναι ότι είμαστε λίγο πιο πάνω. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι όντως οι τελευταίες ημέρες που όλα τα επιτελεία εντείνουν τις προσπάθειες τους ούτως ώστε να επιτύχουμε ο καθένας τον δικό του σκοπό. Δηλαδή, πλέον είναι να κόψει ο καθένας το νήμα για το τριπρόσωπο. Από εκεί και πέρα θα φανεί βέβαια το αποτέλεσμα στην κάλπη. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, δηλαδή δεν έχουν απομείνει και πολλές μέρες και δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες. Κάνετε κι εσείς προεκλογική, αν και είστε εκπρόσωποι της Εκκλησίας, μιλάτε με κόσμο, φαίνεται ότι εκεί στην Αμόχωστο είναι συσπηρωμένη γύρω σας, έτσι, η κοινότητα της Αμόχωστου γενικότερα. Οι άνθρωποι είναι κοντά σας, έχετε όμως πρόσβαση, θα το πω έτσι με πολιτικούς όρους, στις δεξαμενές των άλλων Μητροπόλεων. Γιατί εκεί είναι που φαίνεται να παίζετε όλο το παιχνίδι. Από τις δικές μας παρατηρήσεις έχουμε καλή πρόσβαση σε όλες τις δεξαμενές των άλλων πόλεων. Και είναι αυτό που μου προκαλεί λίγη εντύπωση, γιατί πολλές φορές τα αποτελέσματα που βλέπω στις δημοσκοπήσεις δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που εμείς παρατηρούμε, αλλά και κυρίως τον ενθουσιασμό του κόσμου όπου πάμε. Μας δίνεται πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που βλέπουμε να αποτυπώνεται στο χαρτί των δημοσκοπήσεων. Ναι. Αυτό βέβαια, επαναλαμβάνω, θα φανεί στην κάλπη οπωσδήποτε. Λοιπόν, πανιερότατε, πάμε να πάρουμε τα θετικά για σας σενάρια. Στην περίπτωση που είστε στο τριπρόσωπο και η σύνοδος θα σας εκλέξει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε ως νέος αρχιεπίσκοπος, ως νέος προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου? Από πού δηλαδή θα ξεκινήσετε το έργο σας? Είναι όλο μαζί, θα έλεγα, με την έννοια ότι σε αυτό το κενό που δεν υπάρχει προκαθήμενος, πολλά πράγματα έχουν σταγνοποιηθεί και βεβαίως πρέπει η μηχανή της Εκκλησίας να μπει εν ενεργεία. Επομένως, είναι πολλά τρέχοντα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά βεβαίως πρέπει να λειτουργήσει το συνοδικό σύστημα, γιατί ένας αρχιεπίσκοπος δεν μπορεί να λειτουργεί από μόνος του. Άλλωστε υπάρχουν και κανόνες της Εκκλησίας, ο 34ος κανόνας των Αποστόλων ονομαζόμενος, ο οποίος λέγει ότι ο πρώτος δεν μπορεί να ενεργεί χωρίς τους λοιπούς, αλλά και οι υπόλοιποι χωρίς τον πρώτο. Άρα αυτό είναι το συνοδικό σύστημα το οποίο εφαρμόζεται πάντοτε και νομίζω ότι το ζήτημα της συνοδικότητας της Εκκλησίας της Κύπρου είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δοθεί πλέον η σωστή εικόνα, αλλά και η σωστή λειτουργία στην Εκκλησία, που αφορά βεβαίως δεν είναι μόνο το να μαζευτούμε οι συνοδικοί για να λειτουργήσουμε το συνοδικό σύστημα, αλλά αυτό αφορά το σύνολο της Εκκλησίας και αναλόγως θα μεταφερθούν
και τα μηνύματα αλλά και οι αποφάσεις της Συνόδου στους ιερείς και στους άλλους λειτουργούς της Εκκλησίας που έχουν ευθύνες της σχέσεως της Εκκλησίας με τον κόσμο της, με τους πιστούς. Έχει απομακρυνθεί η Εκκλησία από τους πιστούς. Είδαμε και τη δημοσκόπηση χθες του ΡΙΚ, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στα ποσοστά που θα λάβουν οι υποψήφοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Το βλέπει γενικότερα το όλο ζήτημα και φαίνεται ότι ο κόσμος έχει επιγυρίσει την πλάτη του και στην Εκκλησία, ενώ με δυσπιστία αντιμετωπίζει και εσάς τους ιεράρχες. Φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που ασκούν, τώρα τι και πώς, δεν θα το κρίνω εγώ, οι επικεφαλείς της Εκκλησίας μας, τέλος πάντων, τα καθήκοντά τους. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα πέραν της πνευματικότητας, τα επιχειρηματικά, πολιτικά και άλλα. Πιστεύω ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στις μέρες μας λόγω της προεκλογικής περίοδου, αν μπορούσα να την ονομάσω έτσι, γιατί έχουμε τους πιστούς, πιθανόν να μην φαίνεται και καθαρά μέσα στις δημοσκοπήσεις, ένα μεγάλο μέρος των πιστών μας είναι κοντά στην Εκκλησία, δεν μπορώ να το αγνοήσω αυτό, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ούτως ώστε οι πιστοί να μην απομακρυνθούν από την Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει έντονα, δεδομένου ότι η Εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας και της πνευματικής, αλλά βεβαίως και του έθνους μας. Και επομένως όλο αυτό πρέπει να είναι μέσα στις προτεραιότητές μας. Γιατί έχω πει εγώ επανειλημμένως ότι σήμερα δεν είναι δεδομένο όπως ήταν σε παλαιότερες εποχές ότι οι πιστοί θα έρθουν στην Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία πρέπει να πάει να αναζητήσει τους πιστούς και να τους φέρει κοντά στην Εκκλησία. Αυτό είναι η αποστολή ουσιαστικά και η ιεραποστολή, ο επανευαγγελισμός των κοινωνιών μας, δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορα ρεύματα τα οποία προσπαθούν να απομακρύνουν τους πιστούς από την Εκκλησία ή και από την ίδια την πίστη στο Θεό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν απασχολεί μόνο αυτή τη στιγμή την Εκκλησία, αλλά οι συζητήσεις που έχουμε θεολογικές ή με τις άλλες εκκλησίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε, είτε την ονομαζόμενη οικοσμίκευση ή με άλλο τρόπο που απομακρύνουν τους ανθρώπους από την πίστη στο Θεό. Mm-hmm. Πανιερότατε, υπάρχει εκκλησιαστικό κατεστημένο και βαθύ κράτος στην Εκκλησία της Κύπρου? Έχει δώσει συνέντευξη στον πολίτη ο Ταμασού Ισαΐας, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Ταμασού και ορεινής Ισαΐας, και αναφέρθηκε ακριβώς σε κάτι τέτοιο. Συμφωνείτε με αυτές τις τοποθετήσεις? Είναι έτσι τα πράγματα? Να σας πω, δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ την Εκκλησία ως Εκκλησία του Χριστού με βαθύ κράτος. Αυτές οι συγκρίσεις κατά την άποψή μου δεν μπορούν να γίνονται, γιατί η Εκκλησία έχει μια, αν εννοεί αυτό ότι υπάρχει μια παράδοση της Εκκλησίας η οποία διαρκεί εδώ και 2.000 χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι δημιουργεί ένα βαθύ κράτος. Εδώ μιλάει για σύψη και διαφθορά σε πλούσιες μόνες και μητροπόλεις. Δεν ξέρω αν το είδατε. Αυτό λέει, σε κάποιες συγκεκριμένες μητροπόλεις ή κάποιες μονές. Εντάξει, δεν ξέρω σε ποιο αναφέρεται. Δεν έχω δει, για να είμαι ειλικρινής, τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Ταμασού, αλλά εμείς τουλάχιστον εδώ ζούμε σε μια φτωχότερη Μητρόπολη, αλλά εκείνο που προσπαθούμε είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πιστών μας, αλλά βέβαια και της επιβίωσης της Μητροπόλεως μας. Αυτό είναι αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον, χωρίς να θεωρώ ότι αυτό που κάνει η Εκκλησία αποτελεί ένα βαθύ κράτος ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Στην Εκκλησία, η Εκκλησία όμως αποτελείται από ανθρώπους. Μπαίνει δηλαδή
και το ανθρώπινο στοιχείο. Οπότε κάποια στιγμή ίσως με τα λάθη μας και με τα πάθη μας να σκανδαλίζουμε το ποίμνιο, να σκανδαλίζεται δηλαδή ο κόσμος. Να με συγχωρήσετε όμως, αυτός ο διχασμός ο οποίος επιχειρείται να ξεχωρίσουμε την ιεραρχία ή τον κλήρο από τον λαό είναι σφαλμένος. Εκκλησία είναι όλοι μαζί, γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να πάω αυτή τη στιγμή να κάνω μια λειτουργία στην εκκλησία αν δεν έχω τους πιστούς μέσα στην εκκλησία. Άρα το να διακρίνω και να θέτω αντιμέτωπο το ποίμνιο προς την εκκλησία, αυτό είναι εσφαλμένη εκκλησιολογική θέση. Εκκλησία, επαναλαμβάνω, είναι να με συγχωρέσετε πανιερώτατα, αλλά δεν είναι εμείς που διαχωρίζουμε την εκκλησία με το ποίμνιο. Όχι, δεν το λέω για σας. Και δεν διαχωρίζουμε την εκκλησία, το σπίτι του Θεού. Εμείς διαχωρίζουμε εσάς από την εκκλησία, γιατί εσείς έχετε διαχωριστεί. Ο κόσμος σας κρίνει. Δεν μπορείτε να... Έτσι είναι. Έτσι είναι δοσμένα τα πράγματα. Σας κρίνει. Και στη δημοσκόπηση χθες δεν κλήθηκαν οι ιεράρχες να κρίνουν. Δεν κλήθηκε ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας να κρίνει τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας ή την Εκκλησία. Κλήθηκε το ποίμνιο, ο κόσμος. Ναι, αλλά αν δίνουμε εμείς την εντύπωση ότι εμείς στεκόμαστε απέναντι στον λαό, είναι λάθος. Αυτό πρέπει να το αποδείξετε εσείς. Εσείς πρέπει να το αποδείξετε. Δεν αντιλέγω. Απλώς εγώ τοποθετώ τα πράγματα στη βάση ότι όταν μιλούμε εκκλησία εννοούμε το σύνολο των πιστών περιλαμβανομένων και του κλήρου μας. Τις έννοιες τις γνωρίζουμε τι σημαίνουν. Δεν αφιβάλλω. Επειδή μας ακούει ο κόσμος και πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσω και να πω ότι δεν αποτελούμε μια ξεχωριστή εντότητα με βαθύ κράτος για να κατευθύνουμε εμείς τις συνειδήσεις των πιστών με την έννοια να κερδίζω εγώ ωφελήματα λόγω της περίοδου των εκλογών ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι και εμείς βγαίνουμε μέσα από τον λαό και επομένως είμαστε μέρος της ίδιας της Εκκλησίας ανεξάρτητα από το αν έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης, της διαπιμάσεως. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σωστά είπατε ότι δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός. Εμείς άλλο εννοούσαμε, αλλά είμαι βέβαιος ότι έχετε αντιληφθεί τον λόγο της συγκεκριμένης ερώτησης. Κάποια στιγμή κάτι θα πάει λάθος, κάποιος θα προκαλέσει λίγο περισσότερο με μια δήλωση, με μια εμφάνιση, με ένα αυτοκίνητο ίσως, και εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είπατε ότι και εσείς πολύ σωστά βγαίνετε από τον λαό. Και ερχόμενοι τώρα στην διαδικασία της εκλογής, σας ερώτησα, πανιερώτατε μου, τι θα κάνετε εάν εκλεγείτε. Θα αντιστρέψω λίγο τώρα το ερώτημα. Στην περίπτωση που δεν είστε στο τριπρόσωπο, γιατί είναι και αυτό ένα σενάριο, τι είναι αυτό που θα καθορίσει τη συνοδική σας την ψήφο? Θα λάβετε υπόψη και την βούληση του λαού? Το ποσοστό δηλαδή που θα πάρει ο πρώτος. Εκείνο είναι... Έχω εξηγήσει τη θέση μου κατ' επανάληψη και θέλω να σας πω ότι θα το επαναλάβω άμα επιτρέπετε. Βεβαίως. Ότι δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε και να συγχέουμε μια πολιτική εκλογή με όπως είναι τώρα η περίοδος προεκλογικής περίοδου για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν συγκρίνεται, γιατί η εκλογή ενός επισκόπου είναι μέσα στο μυστήριο της ιεροσύνης. Η ιεροσύνη είναι από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό τον λόγο μάλιστα είναι ίσως και το μοναδικό το οποίο παρέμεινε συνδεδεμένο με την τέλεση της ευχαριστίας. Δηλαδή, όταν γίνεται η λειτουργία, γίνεται και η χειροτονία ενός επισκόπου. Άρα δεν μπορώ να το συγκρίνω εγώ με τις πολιτικές εκλογές που θα παίξει ρόλο η πλειοψηφία. Τότε γιατί να μην αφήσαμε να μας υποδεικνύει ο λαός τον ένα, αντί να βάλουμε το τριπρόσωπο? Υπάρχουν οι εκκλησιαστικοί λόγοι οι οποίοι μας επιβάλλουν το
αυτό το σύστημα, γιατί θα αναφέρω επίσης ότι η συμμετοχή του λαού είχε αποκοπεί από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και η οποία αποφάσισε η εκλογή των επισκόπων να γίνεται μόνο από τους επισκόπους. Όμως η Εκκλησία της Κύπρου θέλησε να επανέλθει στο αρχαιότερο σύστημα, να δώσει τη δυνατότητα στο λαό να συμμετέχει, και μας υποδεικνύει τους τρεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναλάβει η Σύνοδος μέσα στα εκκλησιολογικά της πλαίσια την εκλογή μεταξύ του τριπροσώπου, το οποίο είναι μια έννοια η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και στις άλλες εκκλησίες. Το τριπρόσωπο στις άλλες εκκλησίες το καθορίζει μόνο η Σύνοδος των Επισκόπων, ενώ εμείς δώσαμε τη δυνατότητα στον λαό να μας καθορίσει τους τρεις, μεταξύ των οποίων θα εκλέξει η Σύνοδος τον ένα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ποιος έχει πλειοψηφία ή μειοψηφία. Mm-hmm. Ο λαός μας λέγει, είναι αυτοί οι τρεις. Από εκεί και πέρα είναι η ευθύνη της Συνόδου ποιον θα εκλέξει για να καταλάβει το θρόνο της Εκκλησίας της. Ναι, αλλά ο λαός στέλνει ένα μήνυμα, και είπατε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός του λαού από τους επισκόπους, από τους ιερείς. Η Εκκλησία είναι το σύνολο. Και όταν ένα μεγάλο μέρος του συνόλου, λέει ο κόσμος, δίνει ένα στίγμα της τάσης του ή της προτίμησης του μέσα από τη διαδικασία την εκλογική και όχι από τις δημοσκοπήσεις, για τον πρώτο, αν είναι μεγάλη διαφορά, τότε μήπως δεν θα θεωρηθεί και περιφρόνηση ως προς την βούληση του λαού? Δηλαδή σκεφτείτε, ας πούμε, ο πρώτος να είναι σε ένα ποσοστό της τάξης του 35-40%, ο τρίτος να πάρει 6%, λέω, 5% ή 10%, και να είναι ο νέος αρχιεπίσκοπος. Εδώ μπαίνει ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος αφορά στην ονομαζόμενη συνείδηση του λαού. Το κονσένσους φιτέλη ονομάζεται, χρησιμοποιείται ο λατινικός όρος, ο οποίος υπάρχει ήδη από την αρχή της ιστορίας της Εκκλησίας. Όμως η περίοδος στην οποία ζούμε σήμερα, χωρίς να θέλω να ανασκήσω κριτική, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία παρατηρούμε. Πόσο ανεπηρέαστος παραμένει ο πιστός στην κρίση του για την επιλογή του δικού του ανθρώπου που θέλει να αναδειχθεί επίσκοπος του ή αρχιεπίσκοπος. Άρα τα κριτήρια τα οποία έχει σήμερα ο λαός, που επηρεάζονται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες και όχι με καθαρά εκκλησιολογικά κριτήρια, δεν μπορεί να μην συμπίπτει με τα κριτήρια που έχει μια σύνοδος, η οποία έχει πολύ διαφορετικά κριτήρια. Τα συνοδικά κριτήρια ποια είναι τα δικά σας? Τα εκκλησιολογικά κριτήρια είναι πάρα πολλά, τα οποία λειτουργούν μέσα στη συνείδηση, το κοσέσους επισκοπόρουμ, όπως το ονομάζουμε. Πανιερωτάτε μου για εσάς, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Τι είναι αυτό που θα καθορίσει τη δική σας την ψήφο? Όλα αυτά θα εξαρτηθούν ποιοι θα είναι ενώπιον μας, έτσι. Μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να μην είμαι εγώ, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλος από τους αδελφούς. Εκεί βέβαια θα δούμε τα δικά μας κριτήρια. Είναι ποιος πρέπει να είναι ο αρχιεπίσκοπος, ο οποίος θα οδηγήσει το καράβι της Εκκλησίας από εδώ και πέρα, για να μην πέσει σε βράχους. Έτσι, θα πρέπει το καράβι της Εκκλησίας να οδηγηθεί σε έμβιο λιμένα, ούτως ώστε να αποτελέσει το έργο της μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Και η σύγχρονη κοινωνία έχει πολλές απαιτήσεις, και είναι αυτά τα κριτήρια που πρέπει να λειτουργούν. Το ερώτημα που τίθεται, έτσι παρακολουθώντας τις συζητήσεις που γίνονται, έχουμε τόσους ιεράρχες, μητροπολίτες, επισκόπους κτλ. Δεν είναι όλοι ικανοί για να είναι εκεί? Υπάρχει κάποιος που υστερεί, είναι ανίκανος, δεν μπορεί να ανταποκριθεί? Διότι και αυτοί είναι μικροί κυβερνήτες. Αναλαμβάνει το κεντρικό κράτος, το ομοσπονδιακό, να το πω έτσι.
Αναγκαστικά θα επιλέξουμε ένα από όλους. Ναι, άρα... Δεν είναι ικανή. Γι' αυτό λέω ότι αν είναι όλοι ικανοί, γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Το συμμαχιών και τα λοιπά. Όχι, θα πρέπει να γίνει μια εκλογή, γιατί υπάρχει η παράδοση της Εκκλησίας, η οποία επιλέγει από τους πολλούς. Mm-hmm. Άρα αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Είναι ήδη από την εποχή των Αποστόλων που υπάρχει εκλογή και λειτουργεί το συνοδικό σύστημα. Άρα αναγκαστικά θα πρέπει να καταφύγουμε στο να εκλέξουμε τον ένα μεταξύ των πολλών. Mm-hmm. Βλέπετε, όταν έφυγε ο Ιούδας από τους 12 Αποστόλους, οι 12 Απόστολοι με συνοδικό σύστημα επέλεξαν τον αντικαταστάτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ναι, εγώ δεν υποτιμώ κανένα, αλλά εκεί πλέον θα λειτουργήσει, και πρέπει να το πω ότι συνεχόμαστε, βέβαια άνθρωποι είμαστε, αλλά όμως η κάθε σύνοδος που συνέρχεται έχει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μην το λησμονούμε αυτό, γιατί τότε πάμε σε άλλες έννοιες συνάξεων ή σωμάτων που εκλέγουν ένα διευθυντή μιας τράπεζας, ένα διευθυντή μιας εταιρείας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε συνοδικό σύστημα που λειτουργεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ βασικό, το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη όταν μιλούμε για εκλογές μέσα στην Εκκλησία. Πώς θα διασφαλιστεί ή μάλλον με ποιους τρόπους θα πρέπει μετά τις εκλογές να διασφαλιστεί η ενότητα της Εκκλησίας της Κύπρου, της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου, ο σεβασμός στην συνοδικότητα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, Πανιερωτάτη, είχαμε περιστατικά στο πρόσφατο παρελθόν που ουσιαστικά δεν κινήθηκαν σε αυτή την βάση. Να θυμίσω για παράδειγμα τι έγινε με το κτίριο της Εκκλησίας της Κύπρου στις Βρυξέλλες, όπου υπήρχε άλλη συνοδική απόφαση και στο τέλος έγινε κάτι άλλο. Άρα εσείς πώς θα διασφαλίσετε, εάν ο λαός και η σύνοδος σας εκλέξει, το σεβασμό στη συνοδικότητα και στην ενότητα της Εκκλησίας της Κύπρου? Τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, είναι η προτεραιότητα να λειτουργήσει το συνοδικό σύστημα, το οποίο χρειάζεται, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε τα πράγματα, γιατί τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω αποκομίσει από τον καιρό που έγινα επίσκοπος και μετέχος της εργασίας της Συνόδου, δεν μαζευόμαστε εκεί για να πετάμε πέτρες ο ένας στον άλλο. Είναι λειτουργεί η Σύνοδος. Άλλο αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και υπάρχουν και αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων ή και Τοπικών Συνόδων, οι οποίες καθορίζουν. Κρατεί το η ψήφος των πλειώνων. Δηλαδή, λειτουργεί το συνοδικό σύστημα με πλειοψηφία ή και με ομοφωνία. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι τα φλέγοντα ζητήματα να έχουμε κάποιες επιτροπές με ανθρώπους ειδικούς επί των θεμάτων, να έχουμε ενώπιό μας εισηγητικές εκθέσεις πάνω στις οποίες μπορεί να συζητεί η Σύνοδος και να καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, σε μια απόφαση που να είναι βασισμένη πάνω σε σωστές βάσεις, καθοριζόμενες ακόμα και από ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες των πραγμάτων, γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε και παντογνώστες. Στην Σύνοδο πρέπει να λειτουργήσουν, θα το έλεγα με λύπη μου, ότι ενώ έχουμε τις επιτροπές της Συνόδου, δεν λείπουν, δεν είχαν λειτουργήσει όλη αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Πανιερώτατε. Και καλό αγώνα μέχρι την Κυριακή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, Σταύρο, πάντως, να δούμε αν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Οι εκτιμήσεις... Γίνεται συζήτηση στα πηγαδάκια, έχω ακούσει πολύ κόσμο, έτσι, ναι. Συζητάει. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ποσοστό της τάξης του 35% με 40%. Κάπου εκεί αναμένεται να κοιμαστεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια έκπληξη. Τα επιτελεία πάντως δουλεύουν πυροδοτός, έτσι.
Πυρετοδός. Δεν έχει πλησιάσει κανένα. Δουλεύουν πυρετοδός στα επιτελεία. Και έξω από τις εκκλησίες τις Κυριακές. Και στις γειτονιές. Και στις γειτονιές. Και ναι. Αλλά δεν υπάρχουν φαινόμενα με χτυπήματα πίσω από την πλάτη, φαινόμενα πόλωση των προηγούμενων εκλογών. Πόλωση και φανατισμός δεν υπάρχει, εντάξει. Βεβαίως τα δύσκολα θα είναι στη Σύνοδο, έτσι. Εκεί θα είναι τα δύσκολα. Εκεί είναι οι μάχες. Λοιπόν, το Βυζάντιο εκεί θα αναστηθεί. Πάμε στις επαρχίες μας.